Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες που έχει πραγματοποιήσει το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι υπότροφοι προχώρησαν στην ανακάλυψη της μεθόδου παραγωγής των ανοφυσαλίδων, που είναι ένα ιδιαίτερο λείπασμα ανάπτυξης ορισμένων φυτών. Λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από την πολιτεία, για να γίνουν γνωστές τέτοιου είδους ανακαλύψεις, απευθύνονται μονάχα σε ιδιώτες. Στην πρόσκληση αυτή, οι εταιρείες Elagrolip και PFIC ανταποκρίθηκαν χρηματοδοτώντας την έρευνα αυτή έτσι ώστε να προωθήσουν τη μέθοδο παραγωγής των ανοφυσαλίδων. Για το συγκεκριμένο θέμα, μιλά στην τόλαση του Center ο πρόεδρος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θανάσης Μητρόπουλος. Καταρχήν είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες έχουν έρθει εδώ, έχουν δει τη δουλειά που γίνεται στο ΤΕΙ και την έρευνα που γίνεται σε πολύ καινοτόμα έτσι, προϊόντα και διαδικασίες, νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση του Ιδρύματός μας σε αυτόν τον τομέα. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι είναι ενδεχομένως και από τις λίγες φορές που οι ιδιωτικές εταιρείες έρχονται και λένε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την έρευνα, να πληρώσουμε χρήματα για την έρευνα κτλ. Αυτό να σας πω ότι το είχαμε αναπτύξει και η άποψη του Ιδρύματος είναι η εξής, ότι οι εταιρείες δεν θέλουν να επενδύσουν σε γραφειοκρατία. Σήμερα το ελληνικό κράτος πιστεύει ότι οι επιχειρηματίες δεν επενδύουν στην έρευνα, διότι η έρευνα είναι υψηλού κόστους και υψηλού ρίσκου. Δηλαδή, λίγο πολύ θεωρούν ότι οι επιχειρηματίες είναι δειλοί και έτσι δεν θέλουν να επενδύσουν. Η αλήθεια όμως είναι λίγο διαφορετική. Η αλήθεια είναι ότι οι επιχειρηματίες θέλουν να επενδύσουν σε καινοτόμα προϊόντα, ας είναι υψηλού ρίσκου, δεν θέλουν να επενδύσουν όμως στη γραφειοκρατία. Το κράτος θεωρεί ότι θα κάμψει αυτές τις διαδικασίες δημιουργώντας ένα. Διοικητικές πράξεις, ένα νομικό πλαίσιο, ένα θεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει ένας επιχειρηματίας ιδιώτης να αγοράσει γραφειοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν οι ιδιώτες να αγοράσουν γραφειοκρατία. Προϊόντα θέλουν να αγοράσουν. Όποιος έχει προϊόντα θα τα πουλήσει. Όποιος δεν έχει, δεν θα τα πουλήσει. Η χώρα δεν έχει σχεδιασμό σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική της ανάπτυξη. Αυτό που κάνει είναι ότι συνεχώς στοχοποιεί τις βιομηχανίες και προσπαθεί είτε να τις συρρυκνώσει είτε με διάφορα μέτρα τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Η χώρα πρέπει να επιλέξει, η πολιτεία πρέπει να επιλέξει 4-5 μεγάλες βιομηχανίες πάνω στις οποίες θα στηριχθεί. Και θεωρώ ότι 2 από αυτές είναι ήδη στην Καβάλα. Και λυπάμαι που η Καβάλα δεν έχει μια ιδιαίτερη αναπτυξιακή πολιτική στο γεγονός αυτό. Δηλαδή, εάν είναι δυνατόν να είναι ο αναπτυξιακός νόμος για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πλην της Καβάλας. Αυτό συμβαίνει. Κάτι δεν πάει καλά. Η ανάπτυξη χώρα θα έρθει εκτός από τις άλλες ενέργειες τις οποίες κάνει η πολιτεία για τους επιμέρους τομείς, σε ό,τι αφορά την βιομηχανική ανάπτυξη, θα πρέπει να επιλέξει 5-6, όχι παραπάνω, βιομηχανίες πάνω στις οποίες θα χρησιμοποιήσει, θα δημιουργήσει ένα πυλώνα βιομηχανικής ανάπτυξης. Και από εκεί και μετά θα αρχίσει να λειτουργεί με αυτές τις βιομηχανίες. Όχι να τις κλείνει, να τις ενισχύει.